Ωραίους άσχημους της μεγάλης οθόνης, χωρίς μια αναφορά στους Γάλλους που έπεισαν όλο τον κόσμο πως το σεξ απειλ είναι μια απολύτως υποκειμενική υπόθεση. Ο Ζαν Πολ Μελμοντό, ο πρώην μποξέρ και στη συνέχεια θρύλος του γαλλικού σινεμά, κατάφερε όντας ο αντίποδας του ζαχαρένιο όμορφου Αλέν Ντελόν να κάνει το όνομά του συνώνυμο της σκοτεινής, σκληρής, ακατέργαστης γοητείας. Το ίδιο και ο Ζεράν Ντεπαρντιέ, το άλλο ιεροτέρας των Γάλλων. Άσωτος, ειδονιστής, άσχημος και μνημειώδης εραστής. Τα μάτια του είναι μικρά και δείχνουν πάντα κουρασμένα. Η μύτη του είναι μεγάλη και το πρόσωπό του γεμάτο σημάδια. Αν δεν τον ήξερες και το συναντούσες τυχαία στον δρόμο, θα πίστευες πως είναι κακοποιός. Κι όμως είναι ο άντρας που λάτρεψε η Μαντόνα και μετά από εκείνη μια στρατιά ωραίων γυναικών. Όπως η Ρόμπιν Ράιτ, η Πέτρα Νέμκοβα, η Σκάλετ Γιοχάνσον και η Σαρλίζ Θερόν. Ο ερωτικός και αβάσταχτα ταλαντούχος Σον Πεν είναι από τα επίλεκτα μέλη της λέσχης των ασχημόμορφων. Δηλωμένος εξωμανής, υποδίθηκε το απόλυτο αρσενικό τρόπαιο σε περισσότερες από μία ταινίες, όπως την Ολέθρια Σχέση, τις Αποκαλύψεις και βέβαια στο Βασικό Ένστικτο. Ενώ στη ζωή του είναι παντρεμένος με μια καλονή, την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Ο ωραίος άσχημος Μάικλ Ντάγκλας έχει το σεβασμό μας. Μιλώντας για άσχημους και ωραίες, ας πούμε δύο κουβέντες μόνο. Βενσάν Κασέλ. Ακόμα και χωρίς τη Μόνικα Μπελούτσι στο πλευρό του, οι περισσότερες γυναίκες συνεχίζουν να βρίσκουν αυτό το Γάλλο με τα πεταχτά αυτιά και τα στραβά δόντια κολλασμένα σεξ. Owen Wilson. Ίσως είναι αυτό το αθώο ύφος του που τον κάνει να μοιάζει με απροστάτευτο κουτάβι. Ίσως το ότι μπορεί να είναι χαριτωμένος και αστείος και καφατζής σαν κανονικός άνθρωπος. Όποιο και να είναι το μυστικό της γοητείας του, ο Wilson παραμένει στα 47 του περιζήτητος πρωταγωνιστής της ρομαντικής κομεντί. Μπορεί ένας αδύνατος κοκκινομάλης με φακίδες και μεγάλη μύτη να είναι σεξ σύμβολο. Αν το λένε Eddie Redmayne, ναι, μπορεί. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις αναγνώστιες του περιοδικού Glamour, που ανέδειξαν και φέτος για δεύτερη χρονιά στη σειρά το πιο γρήγορα ανερχόμενο στάρ του Hollywood, πρώτο στη λίστα με τους πιο σεξι άντρες του κόσμου. Ο κύριος Benedict Cumberbatch πιστεύει πως το πρόσωπό του με τα έντονα ζυγωματικά θυμίζει εξωγήινο. Λέει πως μοιάζει με το βραδύποδα Σιντ από το καρτούν «Η εποχή των παγετών». Κι όμως, οι γυναίκες που λιώνουν για χάρη του είναι ατέλειωτες. Έφτασαν μάλιστα να κάνουν και προφίλ στο Facebook με τίτλο «Cumberbitches». Όσο για τα ζυγωματικά, τα βρίσκουν σεξι. Το ίδιο ισχύει και για το γυμνό κρανίο του σκληρού Jason Statham, τη μεγάλη μύτη και τα μελαγχολικά μάτια του Adrian Brody. Και για εκείνη την εκγενετή σου λείπαν από το στόμα του Joaquin Phoenix, που τον κάνει απίστευτα ιδιαίτερο. Ίσως γιατί εδώ, όπως κι αλλού, ισχύει εκείνο το παλιό κλισέ. Η μοναδική αληθινή ομορφιά βρίσκεται στις ατέλειες. Με όλους αυτούς, αλλά δεν μοιάζουν όλοι. Είναι τελείως διαφορετική. Ο ένας είναι βαρύς, αλλά έχει κάτι πρωταγωνιστικό πάντα ο Σον Πεν, ακόμα και τα παίζει χαρακτήρες. Ο Κάμπερμπατς είναι γεννημένος ηθοποιός χαρακτήρων. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει, ούτε τον ενδιαφέρει ποτέ από 15 χρονών αν θα ήταν όμορφος ή όχι. Ο άλλος είναι πιο λεπτούλης και πιο χαμελέον, ο Eddie Redmayne. Ο Ντεπαρντιέ είναι ένα περίεργο τέρας εντός εισαγωγικών. Δεν πιάνεται πουθενά και έχει τεράστιες αλλαγές από την νεανική στην τωρινή του ηλικία. Δηλαδή, εμάς μας ενδιαφέρει ότι έχουν το εισαυμάστηριές τους. Τον Αλ Πατσίνο θα τον έβαζες μέσα.